Ακούσατε χθες τις ειδήσεις. Τον καινούριο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Ολάν. Κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικός. Μιλάω για τον Ολάν, κάποιος άλλος αρχηγός τον είδε και του είπε πρόσχε μη γίνεις Ολανδρέου. Δηλαδή εκεί που πάμε να φτιάξουμε συμμαχίες, έρχεται κάποιος και τις κατεδαφίζει. Και τον προσβάλλει μέσα στο ίδιο το χωριό, μέσα στην ίδια την πόλη, μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα. Αλλά ερέτο, αυτό δεν το συζητάω. Η ουσία είναι ότι είπε Ολάν ότι υπάρχουν χώρες που περιμένουν μια παρασπονδία από την πλευρά της Ελλάδας, μια μονομερή καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης για να διώξουν τη χώρα από το ευρώ. Η πολιτική του μνημονίου μπορεί, λέει ο Ολάν, να αλλάξει. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας. Πράγμα που σημαίνει ότι πιστεύει και αυτός ότι μπορεί να αλλάξει η πολιτική αυτή. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς. Αλλά χρειάζονται ταυτόχρονα μέτρα ανάπτυξης. Είναι μια προειδοποίηση με βαρύτητα για εκείνους οι οποίοι ακούν. Και λέει με άλλα λόγια, ξεχάστε τους εκβιασμούς. Κάποιοι καιροφυλακτούν για να σας διώξουν αν βγείτε από το ευρώ. Μπορούμε, λέει, να αλλάξουμε τη συνταγή που έχει αποτύχει. Αλλά δεν μπορεί να το πετύχετε αυτό με μονομερείς ενέργειες καταγγελίας. Θα το πετύχετε τηρώντας εκείνα τα οποία πρέπει να δεσμευτείτε να κάνετε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ το έζησα αυτό στις Βρυξέλλες.